Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμή να μας προσκαλέσει για μια ακόμα φορά στο βήμα αυτού του τόσο σημαντικού συνεδρίου. Η ώρα είναι περασμένη, είναι μετά το φαγητό. Θα προσθέσω και εγώ λίγο τροφή, η οποία όμως θα είναι τροφή για σκέψη. Άρα αυτό που θα συζητήσουμε θα είναι περισσότερο στοιχεία και δεδομένα που θέλουμε να μας προβληματίσουμε, που θέλουμε να μας προβληματίσουν, για να σκεφτούμε ποια είναι η καλύτερη οδός, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να τα επιλύσουμε. Για μια ακόμα φορά βλέπουμε την εικόνα αυτή, που λέει ότι η επένδυση για κλινική έρευνα παγκοσμίως είναι τεράστια. Η επένδυση στην Ευρώπη επίσης είναι πολύ μεγάλη, είναι πάνω από 30 δις. Και αν δούμε το χάρτη, την επένδυση στην Ελλάδα συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, βλέπουμε ότι για μια ακόμα φορά η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις με μια επένδυση που εκτιμάται, αυτά είναι τα επίσημα και διαθέσιμα στοιχεία από την ΕΦΠΙΑ, είναι γύρω στα 80 εκατομμύρια ετησίως. Θα έλεγα, ας μην μείνουμε στα απόλυτα νούμερα, ας το δούμε συγκριτικά. Άρα το μήνυμα που βγαίνει από αυτή τη διαφάνεια είναι ότι από πλευράς δραστηριότητα σε κλινική έρευνα, η Ελλάδα είναι πίσω, συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρώπης. Και δυστυχώς θα εξακολουθήσουμε να είμαστε πίσω, εάν δεν ευαισθητοποιηθεί η πολιτεία, και για να είμαι πιο σαφής αναφέρομαι κυρίως στο Υπουργείο Υγείας, γιατί όπως θα δούμε παρακάτω, τα προβλήματα που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας. Αν λοιπόν δεν υπάρξει ευαισθητοποίηση, αν δεν ανοίξει διάβλος επικοινωνίας με το Υπουργείο Υγείας, που σήμερα δεν υπάρχει για αυτά τα θέματα, τότε δεν θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε, δεν θα μπορέσει να συνειδητοποιήσει το Υπουργείο τη σημασία της κλινικής έρευνας, δεν θα μπορέσει να υπάρξει συνεργασία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Θεωρούμε ότι ένας καλός δείκτης... Κάτι κάνω λάθος. Εντάξει, δούλεψε. Ευχαριστώ. Ένας καλός δείκτης για τη δραστηριότητα της χώρας στην κλινική έρευνα είναι ο αριθμός των νέων κλινικών δοκιμών, δηλαδή αυτών που εγκρίνονται σε ετήσια βάση, αναχώρα. Βλέπετε λοιπόν στον πίνακα ότι η Ελλάδα περίπου έχει 134 νέες κλινικές δοκιμές σε ετήσια βάση. Τα στοιχεία προέρχονται από το clinicaltrial.gov. Εάν το δούμε στην τελευταία τριετία, δηλαδή 15, 16, 17, φαίνεται ότι έχουμε μια ανωδική τάση, πάμε στις 170. Αλλά αυτό που πρέπει να μας προβληματίσει είναι ότι η τάση, η πορεία, τα τελευταία τρία χρόνια είναι ευθύνουσα. Φέτος, το 2017 μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, είμαστε περίπου σε 144 μελέτες, που είναι λιγότερες από πέρσι και λιγότερες από το 2015. Άρα λοιπόν εδώ είναι ένα σημείο που πρέπει να μας προβληματίσει. Είμαστε ήδη χαμηλά και φαίνεται ότι κάτι πρέπει να αλλάξει στο κομμάτι που λέγεται κλινική έρευνα. Ας πούμε ότι είναι 134 οι νέες μελέτες, αυτές που εγκρίνονται σε ετήσια βάση. Να δούμε λίγο τι σημαίνει αυτό και ποιο είναι το όφελος για τους ασθενείς. Με βάση στοιχεία από τη μελέτη που είχε γίνει από την ΕΣΔΗ, από την ομάδα του κυρίου Αθανασάκη, φαίνεται ότι στην Ελλάδα κατά μέσο όρο σε κάθε μελέτη συμμετέχουν 5 ερευνητικά κέντρα και σε κάθε ερευνητικό κέντρο κατά μέσο όρο 6 ασθενείς. Άρα σε κάθε μελέτη συμμετέχουν 30 ασθενείς. Άρα για το σύνολο των 134 νέων μελετών, πάνω από 4.000 ασθενείς συνολικά σε βάθος χρόνου και για το σύνολο των μελετών, θα τύχουν υψηλού επίπεδου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, θα έχουν φάρμακα διαγνωστικές και απεικονιστικές εξετάσεις δωρεάν, καλύπτονται από τους χορηγούς, και θα έχουν μια συνεχή και υψηλού επίπεδου ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλη τη διάρκεια της κλινικής δοκιμής. Εάν τώρα δούμε το οικονομικό όφελος, τότε θα συζητήσουμε τη διαφάνεια που βλέπετε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τα στοιχεία της διαφάνειας και την ανάλυση που θα πούμε τώρα και λίγο παρακάτω τον εκλεκτό φίλο και συνάδελφο τον Κώστα τον Τζαμάρα, γιατί προέρχονται από μια εργασία που πρόσφατα παρουσίασε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού του, του MBA. Τι μας λέει λοιπόν αυτή η διαφάνεια? Μας λέει ότι οι κλινικές μελέτες αναφάση, έτσι,
έχουν μια συνολική επένδυση, βλέπετε στην άκρη, το total budget που λέει. Αν υποθέσουμε ότι οι μελέτες που κάνουμε είναι στην πλειοψηφία τους φάσης 3, βλέπουμε λοιπόν ότι οι ογκολογικές μελέτες, οι οποίες είναι και οι πιο ακριβές, γιατί έχουν υψηλό κόστος φαρμάκων και διαγνωστικών εξετάσεων, έχουν μια συνολική επένδυση, ένα κόστος διεξαγωγής 500.000. Εάν αντίστοιχα δούμε μία μη ογκολογική μελέτη, θα δούμε και μιλήσουμε για μία φάση 3 μελέτη, θα δούμε ότι το αντίστοιχο κόστος κυμαίνεται γύρω στις 300.000. Αν διαβάσουμε λοιπόν οριζόντια τον πίνακα αυτό, τα στοιχεία είναι αυτά. Αν διαβάσουμε τον πίνακα κάθετα, τότε από το συνολικό budget που αφορά grants, το 20% αποδίδεται στο ελληνικό δημόσιο, 15% στο νοσοκομείο και 5% στους φορείς οικονομικής διαχείρισης. Άρα έχουμε ένα έσοδο και μια επένδυση για το ΕΣΥ και βλέπετε τα ποσά στα οποία αντιστοιχεί αυτή η επένδυση. Έχουμε όμως από τα φάρμακα και τις διαγνωστικές εξετάσεις που όπως είπαμε χορηγούνται δωρεάν, έχουμε και μια εξοικονόμηση πόρων για το ΕΣΥ που αναμελέτη είναι πάνω από 200.000 ευρώ. Έχουμε επίσης τα παράβολα, τα οποία είναι έσοδο για τον ΕΟΦ. Και επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι από την αποζημίωση για τη συμμετοχή των ερευνητών στις συγκεκριμένες μελέτες έχουμε ένα έμεσο έσοδο για το κράτος που είναι η φορολόγηση, προέρχεται από τη φορολόγηση, έτσι, της αποζημίωσης των ερευνητών. Θεωρούμε ότι σε μια εποχή όπου η οικονομία χρειάζεται ενίσχυση, θεωρούμε ότι σε μια εποχή που φαίνεται πως όσον αφορά στα νοσοκομεία πηγαίνουμε σε ένα αυτοχρηματοδοτικό μοντέλο, αυτοχρηματοδοτούμενο, άρα το νοσοκομείο θα έχει ανάγκη από έσοδα, αυτά τα νούμερα που ας υποθέσουμε ότι δεν πραγματικά είναι ενδεικτικά, αλλά παρόλα αυτά είναι σε μια τέτοια τάξη μεγέθους που θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Με βάση στοιχεία του ΙΟΒΕ φαίνεται πως κάθε 10 εκατομμύρια που επενδύονται από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις αυξάνουν το ΑΕΠ κατά 22 εκατομμύρια, παράγουν έσοδα πάνω από 5 εκατομμύρια και δημιουργούν 436 νέες θέσεις εργασίας. Ας δούμε τώρα ένα επιθυμητό σενάριο. Εάν η επένδυση στην Ελλάδα δεν ήταν 80 εκατομμύρια, αλλά ήταν 460 εκατομμύρια, πώς βγαίνει το 460? Η συνολική επένδυση στην Ευρώπη είπαμε ότι είναι 31 δις. Ο πληθυσμός της Ελλάδος αντιστοιχεί στο 1,5% του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Άρα, αν αναλογικά η επένδυση, συζητούσαμε για αναλογική επένδυση, αυτή θα ήταν 460 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, λοιπόν, σε μια τέτοια περίπτωση, τα ωφέλη, οι θετικές επιπτώσεις στην οικονομία, θα ήταν μια αύξηση του ΑΕΠ σε ετήσια βάση πάνω από ένα δις, πάνω από 200 εκατομμύρια έσοδα από φόρους και εισφορές, και πάνω από 20.000 νέες θέσεις εργασίας. Και αυτή είναι μια διαφάνεια προβληματισμού. Είναι τα 460 εκατομμύρια, είναι κάτι που ως ΣΦΕ έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Το πρωί οι συνάδελφοι μίλησαν για 250 εκατομμύρια που είναι ο μεσοπρόθεσμος στόχος, αλλά εδώ μιλάμε για το μακροπρόθεσμο στόχο, πού μπορούμε να φτάσουμε, που είναι τα 460 εκατομμύρια, και βλέπετε τα ωφέλη. Πολλές φορές έχουμε συζητήσει με αρμόδιους φορείς πώς επιλέγεται μια χώρα για μια κλινική μελέτη. Υπάρχουν τρία βασικά κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά είναι η ταχύτητα, το κόστος και η ποιότητα. Θεωρούμε ότι το πλέον σημαντικό είναι η ταχύτητα. Η ταχύτητα λοιπόν καθορίζεται από τους εξής παράγοντες. Το χρόνο έγκρισης των αρμοδίων αρχών. Και εδώ μιλούμε για τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και την Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας, όπου το μόνο που μπορώ να σχολιάσω είναι ότι λειτουργούν άψογα. Έτσι, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το αντικείμενο, είναι εξαιρετικά υποστηρικτικοί, συζητούν, επικοινωνούν, λύνουν τα κάθε λογής προβλήματα που υπάρχουν και έχουν καταλάβει ακριβώς τη σημασία της κλινικής έρευνας για την Ελλάδα, προσπαθούν και μάλιστα ως χώρα, από όσο γνωρίζω, είμαστε και πολύ μπροστά όσον αφορά την προετοιμασία για την εφαρμογή του νέου κανονισμού. Ο δεύτερος παράγοντας είναι ο χρόνος εισαγωγής των νέων ασθενών. Γιατί στο τέλος της μέρας αυτό που κρίνει μια χώρα είναι αν θα μπουν οι ασθενείς που υπάρχουν στο πλάνο στη συγκεκριμένη χώρα. Όσο πιο γρήγορα μπαίνουν οι ασθενείς σε μια χώρα, τόσο αυτή η χώρα έχει καλύτερο δίκτυο, είναι καλύτερο το μέτρικ και είναι σε καλύτερη θέση. Και έχουμε και ένα τρίτο παράγοντα, που είναι ο χρόνος υπογραφής της σύμβασης από τα νοσοκομεία και τους φορείς οικονομικής διαχείρισης.
Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το μέγιστο πρόβλημα που σήμερα αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα για τη διεξαγωγή των κλινικών μελετών. Έτσι. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν από τα νοσοκομεία μία άρνηση. Έχουμε τεράστιες καθυστερήσεις, θα δείτε μετά πόσες είναι, και μας δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην ομαλή ροή και διεξαγωγή μιας μελέτης. Σημειωτέων ότι η ταχύτητα καθορίζει το βαθμό ανταγωνιστικότητας μιας χώρας και είναι το βασικό κριτήριο για την επιλογή μιας χώρας σε μια κλινική δοκιμή. Το Φεβρουάριο του 2013 ήμασταν όλοι πανευτυχείς στη φαρμακοβιομηχανία. Είχαμε στα χέρια μας ένα καινούριο ΦΕΚ, το ΦΕΚ 390, το οποίο για πρώτη φορά και μοναδικά στον κόσμο έθετε και καθόριζε όλα τα κομμάτια, τα διαδικαστικά, τα administrative, από την κατάθεση μιας μελέτης στις αρμόδιες αρχές και στα νοσοκομεία μέχρι την εισαγωγή του πρώτου ασθενούς. Ήταν επαναστατικό, επιτρέψτε μου την έκφραση, ότι για πρώτη φορά είχαμε παράλληλες καταθέσεις, ότι ο χρόνος έτρεχε παράλληλα. Έτσι λοιπόν, με βάση αυτό το ΦΕΚ, σε 60 μέρες ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων και η Επιτροπή Διοντολογίας έπρεπε να έχουν ολοκληρώσει την έγκριση, να έχουν εκδώσει απόφαση, και έπρεπε το νοσοκομείο σε 45 μέρες να έχει υπογράψει τη σύμβαση. Άρα στις 60 μέρες έπρεπε να είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τον πρώτο ασθενή. Ήμασταν πανευτυχείς. Όταν παρουσιάσαμε το ΦΕΚ στις μητρικές εταιρείες, μας χειροκροτούσαν, λέγανε επιτέλους η Ελλάδα θα βγει μπροστά. Γυρίσαμε πίσω χαρούμενοι. Στην πράξη όμως συνέβη αυτό που είμαστε συνηθισμένοι δυστυχώς στην Ελλάδα, ότι έχουμε πολλούς νόμους αλλά δεν εφαρμόζονται. Δυστυχώς το ΦΕΚ δεν εφαρμόστηκε. Άρα λοιπόν σήμερα, αντί να έχουμε 45 μέρες για την υπογραφή μιας σύμβασης από το νοσοκομείο, τα στοιχεία που έχουμε στο ΣΦΕ μας λένε ότι είναι 95 ημέρες. Είναι υπερδιπλάσια. Και μάλιστα εδώ οφείλω να τονίσω ότι η τιμή αυτή είναι διάμεση. Έχουν εξαιρεθεί τα outliers, δηλαδή οι μεγάλες αποκλίσεις που δυστυχώς υπάρχουν και μας δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Σήμερα που μιλάμε υπάρχει νοσοκομείο στο οποίο καταθέσαμε προσωπική εμπειρία τον Ιούλιο του 2017 και ακόμα εκκρεμεί υπογραφή της σύμβασης. Δυστυχώς είναι μεγάλο νοσοκομείο στην Αττική και θα αναγκαστούμε να κλείσουμε το κέντρο και να βάλουμε χ στο νοσοκομείο. Το θέλουμε αυτό? Άρα λοιπόν η κατάσταση είναι αυτή. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα στα νοσοκομεία και αν σταχυολογήσουμε τους λόγους που δεν υπογράφεται η σύμβαση, αυτά που βλέπετε είναι μόνο μερικά από τα επιχειρήματα που έχουμε συναντήσει, και να τα δούμε λίγο, το νοσοκομείο έχει επιστημονική επιτροπή που δεν συνεδριάζει συχνά. Έτσι. Ή δεν έχει γραμματεία, άρα δεν μπορούμε να καταθέσουμε το φάκελο. Ή δεν έχει διοίκηση, ή δεν συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο. Ή έχουμε διοικητικές αποφάσεις στο νοσοκομείο που λένε, για παράδειγμα, ότι κατατίθεται ο φάκελος μόνο το πρώτο δεκαήμερο του μήνα. Άρα, αν εσύ έχεις ετοιμάσει το φάκελο στις 11 του μήνα, πρέπει να περιμένεις 20 μέρες τον επόμενο μήνα για να καταθέσεις. Άρα, έχω εξ ορισμού 20 μέρες καθυστέρηση. Έτσι, με ποια λογική βάση παίρνετε αυτή η απόφαση? Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το καταλάβω και δεν το γνωρίζω. Υπάρχει αδιαφορία και άρνηση από τις διοικήσεις. Και επιτρέψτε μου να πω ότι, όπως ακριβώς σχολίασα για το Υπουργείο, έτσι και οι διοικήσεις των νοσοκομείων στην πλειοψηφία δεν έχουν κατανοήσει τη σημασία της κλινικής έρευνας. Υπάρχει άγνοια, υπόθηκε κάποια στιγμή σε κάποιο τραπέζι νωρίτερα. Και η άγνοια δημιουργεί φόβο. Όπω, μην με μπλέξεις με κλινικές δοκιμές, γιατί αν μου τύχει κάτι στραβό, εγώ τι θα πω μετά, τι θα κάνω, το νοσοκομείο μου. Υπάρχει ανασφάλεια. Και πιστεύουμε, και είναι τροφή για σκέψη και συζήτηση, ότι αν υπήρχε ένας μετρήσιμος δείκτης για τις κλινικές έρευνες στα νοσοκομεία, δηλαδή εάν η κλινική έρευνα είτε ως αριθμός μελετών είτε ως έσοδο υπήρχε στο πλάνο του κάθε νοσοκομείου, στον προϋπολογισμό, τότε θα είχαμε κάνει ένα σημαντικό βήμα. Αν στο τέλος του χρόνου είχαμε τον απολογισμό, το πιάσαμε το πλάνο, ήταν επίσης ένα σημαντικό βήμα. Αν πιθανότατα στην αξιολόγηση των διοικήσεων υπήρχε κάτι τέτοιο, πόσες μελέτες έκανε το νοσοκομείο σου ή πόσα έσοδα έφερε, πιστεύουμε ότι θα ήταν ένα θετικό βήμα. Τροφή για σκέψη, νομίζω, κύριε Νεγκή, για το επόμενο τραπέζι. Το κόστος των μελετών. Το κόστος των μελετών δεν σχετίζεται μόνο με αυτά που είδαμε πριν, τα άμεσα και τα έμεσα κόστη, τα grants και τα non-grants. Είναι ένα ευρύτερο πακέτο θεμάτων. Και ξεκινάμε με την επίτευξη του πλάνου των ασθενών. Κάθε κέντρο για να ανοίξει έχει ένα μεγάλο κόστος. Έτσι. Εάν το κέντρο δεν εντάξει τους ασθενείς, έτσι, δεν γίνεται, επιτρέψτε μου την έκφραση, η απόσβεση του κόστους. Παράγεται φάρμακο για αυτό το κέντρο και έρχεται στο συγκεκριμένο. Και αν είναι ογκολογική μελέτη, είναι τεράστιο το κόστος.
Άρα λοιπόν η ένταξη των ασθενών καθορίζει το κόστος διεξαγωγής μιας μελέτης. Και φυσικά υπάρχει και ένα ευρύτερο πλαίσιο για το οποίο ακούσαμε πολλά σήμερα το πρωί από τους συναδέλφους, που είναι τα φορολογικά κίνητρα και άλλα επενδυτικά κίνητρα και φυσικά όλο αυτό το πακέτο των οικονομικών μέτρων, rebate, clawback. Και επιτρέψτε μου να αναφερθώ στο πρόσφατο τέλος εισόδου για τα νέα φάρμακα, το 25% rebate, το οποίο μας φέρνει σε πολύ δύσκολη διαπραγματευτική θέση με τις μητρικές εταιρείες, γιατί αν μη τι άλλο το μήνυμα που περνάει είναι ότι η Ελλάδα ίσως δεν είναι τόσο φιλική χώρα για την καινοτομία. Έτσι, εδώ σταματώ, είναι ένα τεράστιο θέμα, μπορούμε να συζητάμε πολλές ώρες γι' αυτό. Φορολογικά κίνητρα, αξίζει να αναφερθούμε ότι τον Ιούλιο του 2017 είχαμε το ΦΕΚ που επιτέλους εντάσσει τα έξοδα της δαπάνης διεξαγωγής κλινικών μελετών σε αυτά των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Άρα ισχύει και για αυτά τα έξοδα η φορολογική υπερέκπτωση, η οποία μας δίνει ένα όφελος φορολογικό 8,7%. Και πάλι όμως, αν θα δείτε τον πίνακα, η Ελλάδα είναι πίσω. Θα μπορούσε το όφελος να είναι πολύ μεγαλύτερο, το κίνητρο να είναι πολύ μεγαλύτερο. Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο και έχει να κάνει με το υψηλό επιστημονικό επίπεδο των επαγγελματιών υγείας, γιατρών και λοιπόν συναφών επαγγελμάτων, το υψηλό μορφωτικό επίπεδο των στελεχών των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των CROs και φυσικά τα πολύ καλά αποτελέσματα. Κατά καιρούς δεχόμαστε μεγάλο αριθμό από ελέγχους από τις μητρικές εταιρείες ή και από ελεγκτικούς φορείς, κυρίως τον FDA, και τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά. Άρα δεν τίθεται θέμα για την ποιότητα. Σας έχω βάλει μερικούς δείχτες. Αυτός είναι δείχτης από στοιχεία από τον ΟΣΑ που δείχνει ότι τα citation, οι αναφορές για τις ελληνικές εργασίες, είναι πολύ ψηλότερες για την Ελλάδα από αυτές των χωρών του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 χωρών. Και φυσικά τα στοιχεία για το μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις. Ακούστηκε και το πρωί, συγκρινόμαστε πάρα πολύ συχνά με το Βέλγιο. Το Βέλγιο είναι μια χώρα πληθυσμιακά όπως εμείς, περίπου, αλλά πάει πάρα πολύ καλά στην κλινική έρευνα. Η επένδυση εκεί είναι πάνω από 2 δις. Τι κάνει καλύτερα? Είναι όλα αυτά που είπαμε το πρωί και συζητήσαμε και τώρα. Τα κόκκινα βελάκια δείχνουν τα σημεία που εμείς πρέπει να βελτιωθούμε. Ένα πράγμα που επίσης δεν είπαμε και αξίζει να υποθεί είναι ότι η κλινική έρευνα, αν ειδωθεί σαν επένδυση, τότε ακολουθεί όλους τους κανόνες που ισχύουν για τις επενδύσεις. Δηλαδή χρειάζεται το περιβάλλον στο οποίο θα γίνει η επένδυση να είναι σταθερό, να είναι προβλέψιμο. Ό,τι απρόβλεπτο και ό,τι δημιουργεί αναταραχή δεν ευνοεί τις επενδύσεις. Έτσι. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει επίσης να το έχουμε στο μυαλό μας. Να γυρίσουμε λίγο στα νοσοκομεία. Αυτή τη στιγμή, με βάση τα στοιχεία του ΣΦΕ, 51 νοσοκομεία, σε 51 νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα διεξάγονται κλινικές δοκιμές. Αντιστοιχεί περίπου στο 37% του συνόλου των νοσοκομείων. Στη ΔΕ Αττική και Θεσσαλονίκη, περίπου το 70% των νοσοκομείων συμμετέχει στη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών και βλέπετε αντίστοιχα. Από αυτά τα νοσοκομεία, από τα 51, τα 18 εμφανίζουν μεγάλη κινητικότητα, μεγάλο αριθμό κλινικών μελετών. Επειδή ακριβώς είπαμε ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα νοσοκομείο, γιατί εκεί είναι η πηγή του προβλήματος, αναλύσαμε τα στοιχεία που έχουμε στο ΣΦΕ και αναλύσαμε όλα τα νοσοκομεία με βάση 3 κριτήρια. Το πρώτο ήταν η οργάνωση και οι υποδομές για τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών. Σημαίνει ότι έχω τις απαραίτητες υποδομές, τους χώρους, τις ομάδες, έχω τα ψυγεία, τους χώρους αποθήκευσης, το βασικό εξοπλισμό. Το δεύτερο στοιχείο ήταν η οργάνωση και οι διαδικασίες. Έχω όργανα, έχω επιστημονικό συμβούλιο, έχω διοικητικό συμβούλιο, συνεδριάζει, με αντιμετωπίζει φιλικά όταν έχω κάποιο θέμα και δεν δημιουργεί εμπόδια. Και το τρίτο, η ταχύτητα υπογραφής της σύμβασης. Με βάση αυτή την ανάλυση, στην επόμενη διαφάνεια θα δείτε τα 10 κορυφαία νοσοκομεία, τα οποία είναι αυτά που είναι τα πλέον ανταγωνιστικά στην Ελλάδα. Άρα είναι αυτά τα νοσοκομεία στα οποία υπάρχει έντονη δραστηριότητα και είμαστε σίγουροι ότι η κλινική μελέτη που θα ανατεθεί εκεί θα διεξαχθεί έτσι όπως πρέπει, έτσι στους χρόνους που πρέπει και ποσοτικά έτσι όπως πρέπει. Τροφή για σκέψη, για το επόμενο τραπέζι, τι γίνεται εκεί σωστά, γιατί γίνεται
και γιατί δεν γίνεται κάπου αλλού. Συνοψίζοντας, ακούσαμε πολλά σήμερα και ακούμε συνεχώς για την κλινική έρευνα. Το ακούσαμε και από το προηγούμενο τραπέζι. Οι Έλληνες πολίτες έχουν δικαίωμα στη συμμετοχή. Οι Έλληνες ασθενείς έχουν δικαίωμα στη συμμετοχή. Οι επαγγελματίες υγείας έχουν την επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία. Η φαρμακοβιομηχανία διαθέτει την τεχνογνωσία. Χρειαζόμαστε την επένδυση. Και η πολιτεία είναι απαραίτητο να στηρίξει την έρευνα. Από κοινού, όπως είπε και ο αντιπρόεδρος του ΣΦΕ το πρωί, είμαστε μαζί. Δεν είμαστε στην αντίπερα όχθη. Μαζί αγωνιζόμαστε για να πετύχουμε το καλύτερο. Και αντί επιλόγου, θα ήθελα να κλείσω με τα λόγια του μεγάλου επιστήμονα και σημαντικού ανθρώπου, του Φώτη του Καφάτου. Είχα την τιμή να συνεργαστώ μαζί του στο πλαίσιο της διδακτορικής μου διατριβής για ένα διάστημα. Ο Φώτης ο Καφάτος ήταν ο εμπνευστής της ιδέας για τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας. Στην τελετή λοιπόν για την συγκρότηση, τον ρώτησαν ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα που μπορεί να στηριχθεί το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επιτρέψτε μου να διαβάσω. Η επένδυση στην έρευνα, η οποία αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα της ευρωπαϊκής πολιτισμικής παράδοσης, σήμερα δεν είναι πια επιλογή, είναι μονόδρομος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, θα πρόσθετα. Και ο μόνος τρόπος να διασφαλίσουμε ότι η επένδυση θα αποδώσει είναι η αριστεία. Σας ευχαριστώ πολύ.